Αγάπη μου, καλώς όρισες. Πώς είσαι? Καλώς. Κάτσε, Γιώργη. Εσύ, πού? Εκεί. Εδώ, ε. Ρώτησες όμως άντι με, τα θέλω εσένα. Καλορίζικο, με γεια, με γεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πού μας το είχες πει, νομίζω, ε. Όχι μας αυτό. Είχες απειλήσει ότι... Όχι, μας είχες πει με απειλή ότι θα βγάλω τραγούδι και θα έρθω. Εννοεί. Και εσύ είπαμε, παιδί μου, με το καλό. Και όντως έγινε, το εννοούσαμε και οι δύο. Αυτό ήταν όμως, το είπαμε. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννιά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για όλα. Δεν το πιστεύουν οι άλλοι. Γιώργο, έτσι γίνεται με τον Γιαννιά. Τον χαιρετάμε και έρχεται. Εγώ, έτσι, δεν είναι μόνιμο. Περατζάδες κάνω εγώ, τι θέλεις. Α, το νοικιάζουμε για 10 λεπτά τώρα, το γυρίζουμε πίσω. Είσαι με τον κολλητό μου. Με τον Γιώργο τον Τζαλίκη. Με τον Γιώργο τον Τζαλίκη. Ο Mega State, Τρίτη Παρασκευή και Σάββατο. Ο Mega State, Τρίτη Παρασκευή, Σάββατο. Γιώργο Τζαλίκη, Τρίτη Παρασκευή, Σάββατο. Γιατί? Τρίμερο, γιατί είμαστε δυνατοί. Είστε πολύ δυνατοί και δυνατότεροι, νομίζω. Αλλά η Τρίτη, πώς. Η Τρίτη ήταν μια ιδέα της ομάδας που έχει το μαγαζί, το Mega State. Μια καταπληκτική ομάδα έχουμε στο μαγαζί. Με πολύ εντυπωσιακές ιδέες από ό,τι ακούω. Πολύ και γίνεται χαμός την Τρίτη. Το πιστεύω. Η Τρίτη είναι το νέο Σάββατο. Είναι η Τρίτη το νέο Σάββατο. Πάντα μας μαθαίνει καινούργια πράγματα ο Γιώργος. Να σου πω, να έρθουμε μια Τρίτη. Ναι, σιγά μην έρθετε. Σας το είπαμε και πέρσι. Ρε παιδί μου, πέρσι πού μας είπες να έρθουμε? Ήμουνα με τον Παπαδόπουλο, τον Γιώργο εκεί. Δεν τον θέλω τον Παπαδόπουλο. Α, πες το, θέλω. Πες το. Του το είχα πει και του το έχω πει. Τσαλίκης. Έπαιζες Τρίτη? Όχι. Εμείς Τρίτη βγαίνουμε σαν ομάδα, τι δεν καταλαβαίνει. Αντωνέλα. Αντωνέλα. Και Κώστας Ορφανίδης. Α, ναι, καλέ. Άρα είστε σχηματάρα, θα έλεγε κάποιος. Ενώ πολλοί κόσμος. Όχι, καλέ. Τι ώρα ξεκινάτε? Ξεκινάμε κανονικά, 12 ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα. 12 την Τρίτη. Ναι. Αυτή η ομάδα ανεργία την υπόλοιπη μέρα. 12 η ώρα, άρα τελειώνει 4-5 θα φύγω. 7. 7 το πρωί. 7. Α, να πάω και στη ΦΕΗ που δεν ξυπνάω. Και πώς είναι αυτό, ρε φίλε, της Τρίτης? Είναι... Ενώ, πώς είναι το κομμάτι αυτό, γιατί είναι μια μέρα η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Βέβαια, ο Γιώργος, δεν ξέρω εσύ, ο Γιώργος το θυμάμαι από μικρό, το ξέρω το παιδί αυτό. Τρίτες δούλευε. Εμείς με τον Γιώργο δουλέψαμε 7 ημέρα μαζί. Έχω δουλέψει μαζί του όταν έσκαγε ο Γιώργος με τον Μιχαλάη και αυτά. Τον ξέρω χρόνια πολλά. Γιατί τότε θυμάμαι μία Δευτέρα δεν δουλεύαν τα μπουζούκια. Ναι, κάποια, δουλεύαμε και αυτή. Δουλεύατε και αυτή εκτός. Άρα λοιπόν δεν σε ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Άρα έχεις Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει, Τετάρτη. Τετάρτη με Θεσσαλονίκη όπως πέρσι σου είχα πει στο Μάινα. Το θυμάμαι, πέρσι το Μάινα. Ε, το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Άρα το έχεις κρατήσει. Άρα και εκεί πέρα περνάς πολύ ωραία στην πόλη μου. Πάρα στην πολύ πόλη μου περνάτε όλοι πολύ ωραία που πηγαίνετε, παιδιά. Είναι, έχει εμφανή διαφορά ο τρόπος που διασκεδάζουν οι Θεσσαλονίκοι με την Αθήνα. Τώρα θα σε βάλω εγώ να σε κάνω ανω κάτω. Όχι, δεν το καταλαβαίνω πια. Άντερεψε. Παλιότερα ήταν, αλλά τώρα παντού περνάμε τέλεια. Α. Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αλήθεια. Καλός ο Γιώργος μας. Αλήθεια. Καλώς. Παντού γίνεται. Άρα λοιπόν το έχεις συνειδητοποιήσει. Ζεστούλα έχετε εδώ πέρα, ε. Ζεστούλα έχει. Αγάπη, εδώ πέρα το σκηνικό, δες που σε έχουμε φέρει. Είναι ζεστό. Δεν ξέρω γιατί σε φέραμε εδώ, αλλά δες τι ωραία. Α, είναι το χιόνι, ρε, γι' αυτό είναι ναι, κρύο. Ναι, ρε, το χιόνι τώρα κρατάει. Όταν ναι. Λιώσει αυτό, ξέρεις τι ώρα θα περνάμε εδώ. Το τραγούδι αυτό, λοιπόν, πότε συνέβη? Αυτό συνέβη πριν ούτε μήνα δεν έχει. Το τραγούδι αυτό που έβγαλα, λες. Όχι, το πρώτο σου. Μα ναι, το τραγούδι που έβγαλα. Δεν μπορώ και με τους ανθρώπους που φέρνετε. Ναι, ναι, τώρα βγήκε. Είναι φρέσκο. Είναι ειδικό για την εκπομπή σου αυτό. Ταιριάζει. Δηλαδή, όταν το έγραφα, λέω αυτό θα παίξει και στο Μουτσίνα σίγουρα. Αλήθεια, με σκέφτηκε. Αλήθεια το λέω. Είναι τα ανεβαστικά, εμεί τα αγαπάμε. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε όμω τελικά. Μήπω δεν ήταν για την εκπομπή μου. Όλοι σκέφτονται, παλιά σκεφτόμασταν, ωραία, θα κάνουμε ένα τραγούδι. Δηλαδή, θα πάμε στα πρωινά να το πούμε. Τώρα σκέφτονται, θα κάνουμε ένα τραγούδι, θα το παίξει ο Μουτσίνα. Α, έλα, τι ωραία, μακάρι να συμβαίνει. Σκαρφαλώνουμε γι' αυτό. Επειδή σκαρφαλώνουμε. Εγώ γιατί χειροκροτάω. Αν δεν συνέχεια. Είχαμε σκαρφαλώσει, θα άλλαζαν τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα εσύ μου. Έκανες το βίντεο κλιπ, το γύρισες? Δεν μου είπατε ότι παίζουν πλάνα το βίντεο κλιπ. Αφού το βλέπεις. Τι ωραίο βίντεο κλιπ είναι αυτό, Γιώργο μου.
Εγώ νόμιζα ότι. Άκου, νόμιζα ότι είναι σκηνές από το μαγαζί. Από το μαγαζί είναι το βίντεο. Α, αυτό είναι το βίντεο. Δεν θα τρελαθούμε στο τέλος όλοι. Γιώργο, πες μου λίγο κάτι. Εσύ πώς το σκέφτεσαι κάποια στιγμή, γιατί ρε παιδί μου, υπάρχουν τραγουδιστές που τραγουδάνε πάρα πολλά χρόνια, όπως και εσύ εννοώ, έχουν μία πορεία και κάποια στιγμή τους φυρίζει και λέει τώρα θέλω κάπως να το αλλάξω, να το πάω κάπου αλλού. Αυτό δεν αφορά τους λαϊκούς τραγουδιστές, θεωρείς ότι εγώ έχω λαϊκό τραγούδι και με το λαϊκό τραγούδι θα πάω. Ενώ ρε παιδί μου, άλλοι που είναι λίγο πιο ελαφρολαϊκοί ή είναι λίγο πιο pop, πιο rock. Κάποια στιγμή. Rock, yeah. Κάποια στιγμή λένε ρε παιδί μου, ωραία, και τώρα θέλω λίγο να το πάω κάπου αλλού, γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Γίνεται έντεχνος. Πολλοί το έχουν πάθει. Μπράβο. Έχουν πάθει πολύ. COVID και εντεχνίλα. Είναι λάθος, είναι λάθος. Εσύ το έχεις καθόλου στο μυαλό σου αυτό, ή λες εγώ το στυλ μου είναι αυτό και αυτό θέλω να τραγουδάω. Εμένα μου αρέσει να τραγουδάω μπαλάντες, όπως ξέρεις, ερωτικά τραγουδία. Είσαι πολύ ερωτικός τραγουδιστής, είναι αλήθεια. Μ' αρέσει πολύ. Και κλόουν. Ερωτικός κλόουν. Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Αλλά μου αρέσει να περνάει ο κόσμος καλά. Όπου και να είμαι, γιατί ένας φίλος μου και μέντορας έλεγε και σε καφενείο να είσαι, άμα είναι γεμάτο και περνάει καλά, μου λέει η αξία σου είναι. Φαίνεται. Φυσικά συμφωνώ. Άρα σε ένα τσιγάρο. Μοιάζει να περνάει καλά ο κόσμος. Εσύ περνάς καλά. Τέλεια. Όταν ο κόσμος από κάτω μπορεί να τύχει, γιατί φαντάζομαι μπορεί να συμβαίνει. Ξενερώνω, έτσι. Ναι. Ναι. Όταν ο κόσμος από κάτω νιώθει όπως εσύ τώρα, παγωμένος δηλαδή ενός. Έχει γίνει τόσος, μια σταλίτσα από το τρίο. Ναι. Τι κάνεις? Προσπαθώ και στο πρώτο, τέταρτο, 20 λεπτό νομίζω έχουμε γίνει ένα πια. Α, το καταφέρνεις. Ναι, γιατί ο κόσμος, εντάξει, έρχονται και άλλοι πρώτη φορά να σε δουν και έχω χάσει από το κρύο, δεν μπορώ να μιλήσω. μπορεί κάποιος να έχει έρθει για πρώτη φορά να σε δει. Ναι, ωραίος είναι μου από γιαννιάς. Ναι, να σε δει και αυτά και θέλει λίγο χρόνο να γνωριστείς. Και... Συγγνώμη, δεν σε παρακολουθώ γιατί βλέπω την αλλαγή στο χρώμα. Θέλει λίγο χρόνο. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα, εγώ σου έχω τους ανθρώπους αυτούς εδώ πέρα. Είναι τα παιδιά, είναι όλη αυτή η ομάδα, η εξαιρετική. Καταπληκτική! Και τώρα, εσένα, ο σκοπός σου είναι. Σήκω να περπατήσεις, μπας και έρθει το αίμα. Είναι να τους κάνεις να διασκεδάσουν με την εξαιρετική φωνή σου και τις γνώσεις σου ουσιαστικά. Κόντρα γύρω, με σένα. Κόντρα με μένα. Γύρω από την στιχουργία. Και την εκμάθηση στίχων μέσα στα χρόνια. Τι ωραίο που το είπα! Παιδιά, είναι όλα καινούργια αυτά που λέω σήμερα. Εν τω μεταξύ, δεν θα κουρευτούμε. Τι. Μόλις κουρεύτηκα εγώ στον στον εξαδάχτυλο, το φίλο μου. Στον εξαδάχτυλο τώρα. Ναι. Μπράβο. Λίγο. Τώρα χρωστάμε κι εμείς κάποια. Μη με πιέζεις, κάποια δάχτυλα. Πάμε. Γιώργο μου, θα πάω. Γιώργο μου, πώς είσαι? Αυτό κρύο, δεν βλέπω άνθρωπο. Γιώργο, το ξέρεις το παιχνίδι. Πάρα πολύ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι. Το ξέρω ότι αν κάνω λάθος. Ναι, μη φοβάσαι, είναι κρύο το νερό. Τι σε νοιάζει τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Πες μου τι κάνω. Ναι. Ωραία. Μπορώ να σου πω τι κάνω εγώ. Κάνω υπομονή. Κοίταξε τώρα. Εδώ πέρα υπάρχουν οι στίχοι στο τραγούδι. Μας συνοδεύει η καλύτερη μπαντάρα του σύμπαντος. Μπαντάρα. Μπαντάρα μου, sorry. Από το κρύο δεν σας είδα. Από το κρύο δεν σας είδα. Μας συνοδεύουν λοιπόν. Και βλέπουμε τους στίχους. Υπάρχει Q. Και κάποια στιγμή το Q. Πάει. Σβήνει και πρέπει να πεις παρακάτω εσύ απ' έξω τους στίχους. Αν δεν πεις τους σωστούς στίχους, θα σε καταβρέξουμε. Αν πεις τους σωστούς, θα σε καταβρέξουμε για να σπάσουμε πλάκα. Είμαστε έτοιμοι, είναι πολύ ωραίοι οι κανόνες. Ξεκινάς, Νικόλα. Ξεκινάω εγώ. Σ' όποιον αρέσουμε, Νικόλα, για πάμε να σε δω. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Τι να πω παρακάτω, εκεί τελείωσε. Αφού ολογραμμένας το έχουν. Ήταν γραμμένο όλο. Και η Ζώσεφιν ποια είναι εγώ. Εσείς η Ζώσεφιν της ζωής μου. Έλα για να μην λέτε ότι μπορώ, ναι. Για μένα κάνω κι εγώ να χαρώ. Μην με πέκω. Κάτσε ρε παιδί μου, πού είστε. Κοίταξε, πού είμαι, Μελίσια. Δευτέρα με Παρασκευή εγώ. Μας άλλο τραγούδι πήγαμε. Εσύ θα πας τώρα, εσύ κέρδισα εγώ. Κλέψτε το στον άνθρωπο. Ποιος απολύεται. Σηκώστε χέρι απλά. Ποιος θα απολυθεί. Μπαινώ. Άμα νιώθεις. Μπαινώ. Εγώ στη ζωή σου λέω ένα πανικό. Εγώ, α και να ξέρες ακόμα τι μπορώ. Εγώ, κι ό,τι είχες παλιό, πλέον ζεις στο κενό. Sorry, αυτό εγώ. Ωραία. Γιώργο.
Γιώργο, άκου λίγο. Παιδιά, δεν μπορεί να γίνει το παιχνίδι γιατί δεν έχετε σβήσει. Ναι, δεν έχετε σβήσει τίποτα. Ωραία. Τώρα, ωραία, τώρα σβήσε το φεγγάρι. Σβήσε. Παιδιά, πολύ ωραία πήγε αυτό. Μπράβο! Σκαρφαλώνουμε! Μπράβο! Κοίταξε τώρα. Έλα εδώ μπροστά. Άκου τώρα. Τελείωσε το παιχνίδι. Όχι, πώς τα. Τελείωσαν τώρα από άλλη στιγμή. Κοίταξε τώρα. Πώς τα κατάφερες και. Α, μπαίνουν μέσα πια. Χρωστάμε, μας παίρνουν. Πολύ καλά, παιδιά. Παιδιά, πήγε τόσο καλά που δεν το άντεξε η ελληνική τηλεόραση. Κοίταξε, Γιώργο μου, δεν θα το χρεώσω σε σένα καθόλου. Θέλω να σου πω τώρα πώς τα κατάφερες και τώρα έχεις μία ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις μόνο εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι σωστά. Θες να είναι μία Τετάρτη μετά από το ξενύχτη της Τρίτης. Θέλεις να είναι μία Πέμπτη μετά τη Θεσσαλονίκη της Τετάρτης. Το αποφασίζεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου, ναι. Θα έρθουμε. Μην κάνεις έτσι. Δεν θα πληρώσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα πληρώσω. Σήμερα το βράδυ θα είμαστε εκεί στο τσάμπα. Ο Mega Stage. Έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα χαιρετήσουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς!